Τα μικρά ζωάκια και τα πουλιά είναι για κάποιους ο αγαπημένος φίλος. Ωστόσο, για να επιβιώσουν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί η απόκτησή τους μια απόφαση της στιγμής. Προτιμάει να έχει ένα κατοικίδιο γιατί είναι συντροφιά για αυτόν, για τα παιδιά του. Το θέμα είναι ότι ένα κατοικίδιο έχει ευθύνες. Πολλοί ξεχνάνε να αγοράζουν κάτι και μετά το ξεχνάνε να το φροντίζουν, το παραμελούν, το αφήνουν στο δρόμο. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Γεμίζουμε αδέσποτα. Και το καλό είναι ότι πρέπει να ξέρουμε όταν αγοράζουμε μια ψυχούλα, γιατί είναι μια ψυχούλα, να ξέρουμε γιατί την αγοράζουμε. Δεν είναι παιχνίδι. Είναι κάτι που δένεται με την οικογένεια. Είτε είναι ψάρι, είτε είναι μια χελώνα, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, ένα πουλί. Και θέλει αγάπη. Όλα θέλουν αγάπη. Φροντίδα και αγάπη. Χελώνες, ψαράκια και πουλιά είναι πρώτα στην προτίμηση αυτών που επιθυμούν να αποκτήσουν κατοικίδιο. Ωστόσο, ο κ. Λαμπρόπουλος επισημαίνει ότι οι περισσότεροι δυστυχώς βλέπουν τα ζωάκια ως παιχνίδι και δεν μεριμνούν για τη φροντίδα τους. Λόγω ότι έχουν απαγορευτεί στα pet shop και δικαιολογημένα για μένα έχουν απαγορευτεί τα σκυλάκια και τα γατάκια, οι περισσότεροι κοιτάνε να πάρουν ένα πουλάκι, ένα καναρίνι, ένα παπαγαλάκι, χελώνα, ψαράκι για τα παιδιά. Αλλά ξεχνάνε να τα φροντίζουν. Δυστυχώς οι περισσότεροι δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό είναι ζωή που χρειάζεται φροντίδα. Το βλέπουν σαν παιχνίδι. Παιχνίδι μπορεί να πάρει σε ένα μαγαζί που έχει παιχνίδια και να παίζει το παιδάκι του με ένα λούτρινο παιχνίδι και να περνάει η ώρα του. Αυτά έχουν ψυχή, θέλουν αγάπη. Είναι γεγονός ότι ο αριθμός των ζώων συντροφιάς στον πλανήτη είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των οικογενειών που θέλουν να τους προσφέρουν ένα σπίτι. Πολλά ζώα εγκαταλείπονται στον δρόμο χωρίς δεύτερη σκέψη και παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους ή πεθαίνουν. Η υιοθεσία λοιπόν σώζει ένα ζώο. Για μένα πρέπει να υιοθετούμε. Υπάρχει φιλοζωική Καλαμάτας που έχει πάρα πολλά σκυλάκια, γατάκια, όλα αυτά. Δεν είναι λογική να πάει να αγοράζει κάτι ενώ υπάρχουν τόσα που κάνουν αγώνα και αυτοί οι φιλοζωικοί για να μπορέσουν να τα συντηρήσουν. Μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, να του δώσουμε οικογένεια, να του δώσουμε αγάπη.